Να κλείνουμε τώρα ή να πάμε προσβλέποντας τις αλλαγές. Τι θέλω να πω. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα γρήγορα αξιολόγηση. Και με μία έννοια, επειδή υπάρχουν τρία ανοιχτά ζητήματα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι και αυτά τα τρία ανοιχτά ζητήματα θα μπορούσε να πει κανένας ότι μιλάω για την ενέργεια, το δημοσιονομικό και τα εργασιακά. Αυτά είναι τα τρία τελευταία. Με μια κοπιώδη εργασία και στη βάση του δικαίου του ευρωπαϊκού, όπου υπάρχει δηλαδή μια πολύ ισχυρή βάση, θα μπορούσαν να είχαν λυθεί. Καλά τα δημοσιονομικά, υπάρχει μια μικρή διαφορά, θα μπορούσε να είχε κλείσει. Ακόμα και από αυτό που λένε, ξανακοιτάμε τα έξοδα. Πώς το λέει, spending review, αυτό που κάνουν τώρα τα, οι αντίστοιχοι υπουργοί. Υπάρχει η απόφαση του Δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού που αφορά τα εργασιακά, άρα αυτό είναι μια καλή βάση, πάνω στην οποία μπορεί να πλέξεις την λύση. Και υπάρχουν οι αποφάσεις που αφορούν τα ενεργειακά που πια πρέπει να μετασχηθούν σε πράξη. Γιατί στην ουσία αυτό είναι. Τότε γιατί δεν κλείνουμε τόσο εύκολα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι... Εγώ ξαναπεί ότι έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, αρχίζει και διαμορφώνεται μια κατάσταση όπου υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το ελληνικό πρόγραμμα και το Διεθνές Πνευματικό Ταμείο. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι στο επόμενο πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε να, είναι, εμείς θέλουμε να προχωρήσει το πρόγραμμα, να κλείσει αξιολόγηση, να μην υπάρχουν επιπλέον μέτρα, δεν μπορούν να μας ζητηθούν επιπλέον μέτρα της συμφωνίας που κάναμε. Εδώ λένε ότι είστε έτοιμοι να τα λάβετε τα νέα μέτρα. Και αυτό, την αύξηση του ΦΠΑ αυτά τα λένε, και το αφορολογικό. Αυτά τα λένε τα δημοσιεύματα. Ναι, έτσι, ναι, δεν τα είναι, δημοσιεύματα λέω. Λέω λοιπόν ότι δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Και πολλές φορές βλέπεις διάφορα δημοσιεύματα, τα οποία δεν λέω ότι δεν έχουν πηγές. Έτσι, αλλά μερικές φορές οι πηγές, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, είναι, εκφράζουν τη θέλησή σου, τη θέληση αυτού που το λέει, για το τι θα ήθελε να γίνει για πολιτικούς και άλλους σκοπούς. Γιατί κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, αφού μας ζητάνε και μας πιέζουν για νέα μέτρα. Και το ερώτημα είναι αν είναι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πάρει αυτά τα μέτρα για να πάμε παρακάτω ή όχι. Ή θα έχουμε άλλο μέτρα. Τα μέτρα που έχουμε πάρει και που αφορούν και τη συμφωνία του 2015, αφορούν και την πρώτη αξιολόγηση και αφορούν και τις απαιτήσεις δεύτερης αξιολόγησης. Όχι απλώς η γνώμη μου, αλλά νομίζω η κοινή μας πεποίθηση είναι ότι είναι υπεραρκετά. Γιατί το λέω υπεραρκετά και πώς το αποδεικνύω. Το αποδεικνύω μέσα από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το γεγονός ότι είτε κομψά από μια μεριά, είτε πιο άγρια από την άλλη μεριά, όλοι παραδέχονται ότι αυτά τα μέτρα ή πολλά από αυτά τα μέτρα είναι επώδυνα. Έτσι είναι. Άρα, αν έχεις την άποψη ότι πιθανότατα έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα του ελληνικού λαού. Και ή έρχεται. Δεν μιλάω τώρα για τις περιπτώσεις, γιατί κάθε φορά μπορεί να πιάσουμε μια περίπτωση. Εδώ μιλάω εγώ για το σύνολο. Ή έρχεται μια φορολογική κόπωση. Που είναι το ένα πράγμα. Δεύτερο, αν δεν έχεις μια εσωτερική αγορά να αναπτύσσεται, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, και συγχρόνως να μπορείς μέσα από αυτή τη διαδικασία να κάνεις και εξαγωγές, άρα να ανεβάζεις την πίτα, τότε δεν έχει νόημα. Δηλαδή πάνω σε αυτό το καμβά να προσθέσεις και άλλα. Γιατί σας λέω το εξής, για το 2018... Αυτό είναι μια ρητορική δική σας, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι ρητορική. Εγώ σας λέω πολύ πρακτικό. Όχι, μια πραγματικότητα είναι αυτό που λέτε. Σωστά το περιγράφετε. Όμως οι ξένοι μας πιέζουν. Ναι. Και γι' αυτό και δεν κλείνουμε, αλλιώς θα είχαμε κλείσει. Αν ήταν λέω, το αφήγημα λέω, τόσο λοιπόν εύκολο. Το εξής και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Με τους θεσμούς, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον ESM και τα λοιπά, γενικά κατά 99% τα έχουμε βρει, έχουμε συμφωνήσει. Το Ταμείο είναι το πρόβλημα. Το Ταμείο λέει ότι χρειάζεται πέραν του 2018 μέτρα. Επιπλέον μέτρα. Τα μέτρα... Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα πάρουμε. Να είμαστε ξεκάθαροι. Συγχρόνως πρέπει να παραδεχθούμε ότι το 3,5% πλεόνασμα του 2018 πηγαίνει αντάμα μαζί με ένα επίπεδο ανάπτυξης. Δηλαδή δεν μπορεί να λες η Ελλάδα θα είναι το 2018 από οικονομική άποψη, λέω, όπως έχει τώρα
και θα πάει να κάνει 3,5% πλεόνασμα. Mm-hmm. Θα είναι πάρα πολύ εσείς δύσκολο. Εσείς επομένως, ωραία. Άρα, εγώ τι λέω. Λέω το εξής πράγμα. Ότι πολύ γρήγορα και με δικές μας, θα πρέπει να πάρουμε κι εμείς και παίρνουμε δικές μας, δηλαδή το ταξίδι του Τσακαλώτου, mm-hmm. ήταν μια δική μας πρωτοβουλία, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα, από τη μια μεριά οι Ευρωπαίοι, από την άλλη μεριά το Δουνουτού, να τα βρουν ή επιτέλους να βρουν λύση. Η καθυστέρηση δεν ευνοεί κανέναν και πολύ περισσότερο δεν ευνοεί και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, έτσι έχουν ας πούμε την Ολλανδία που έχει εκλογές. Και άλλες χώρες τώρα, έτσι δεν θέλω να... Κύριε Υπουργέ, επομένως η ερώτηση επανέρχεται. Εάν είναι έτσι τα πράγματα λοιπόν και τα έχουμε βρει, εσείς ευνοείτε την υπογραφή ενός νέου συμφώνου με τη Γερμανία, με τους Ευρωπαίους εταίρους, όπως λέει ο κύριος Σόιμπλε, το πρόγραμμα δεν θα έχει το Δέλτα Νιτάφ, το οποίο ζητάει πρόσθετα μέτρα, αυτοί είναι που ζητούν πρόσθετα μέτρα, το ευνοείτε, τη βλέπετε θετικά αυτή την πρόταση. Εγώ έκανα μια τοποθέτηση προχθές στο ΑΠΕ και είπα, ας το πούμε να το εξηγήσω ακόμα περισσότερο, ότι εγώ τη διάβασα την... ήταν η μέρα που έβγαιναν όλοι και έλεγε ο Σόιμπλε, τέταρτο μνημόνιο κτλ. Και εγώ είπα ότι την έχω διαβάσει ολόκληρη την συνέντευξη. Η δική μου η άποψη είναι ότι ο Σόιμπλε εκεί λέει δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι ότι πια η Ευρώπη έχει μηχανισμό, ένα. Και το δεύτερο, στο οποίο αυτό ιδιαίτερα δεν συμφωνώ, ότι στο βαθμό που θα αποφασίσει το Διεθνές Επιτοκιαστικό Ταμείο να φύγει ή να αλλάξει θέση, πρέπει να γίνει η επαναδιαπραγμάτευση του τρίτου προγράμματος ή το τέταρτο πρόγραμμα. Εγώ λέω ότι δεν συμφωνώ, γιατί υπάρχουν τα οικονομικά στοιχεία, υπάρχουν και οι μηχανισμοί. Ξέρετε ότι χρηματοδοτικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο τρίτο μνημόνιο, να το πούμε έτσι, δεν έχει κάποια ισχυρή παρέμβαση, δεν είναι τα πολλά λεφτά. Και θα πρέπει να το δεις και σε σχέση και με την οικονομία. Σας λέω ένα στοιχείο. Ναι. Τι εννοώ στοιχείο. Σε αυτό, στα 86 δις, προβλέπονταν 25 δις που θα πηγαίνανε στις τράπεζες. Μάλιστα. Σωστό. Αυτή τη στιγμή στις τράπεζες έχουν πάει 5 ή 6. Mm-hmm. Άρα μπορείς από εκεί να κάτσεις να δεις. Mm-hmm. Δεν λέω, ούτε κάνω τον ειδικό πάνω σε αυτό, με την έννοια ότι δεν έχω και όλα τα στοιχεία. Όχι, εμείς πολιτικά δεν αυτό βεβαίως θα το δεις κανονικά στο τέλος του 2018. Το 2018, γιατί σήμερα κάτι δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Θα την κλείσετε, κύριε Υπουργέ, για να τελειώσει. Ο κόσμος έχει μια αγωνία και κυρίως ο οικονομικός κόσμος. Να κλείσετε την αξιολόγηση για να πάμε παρακάτω. Σκοπεύετε να το κάνετε διάθεσή μας. Ή θα πάμε μέχρι το Μάιο. Εγώ έκφρασα τη διάθεσή μας να έχει κλείσει η αξιολόγηση από το Δεκέμβρη. Πρέπει να πείτε συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα. Διάθεση έχουμε όλοι. Συμφωνεί κανένας να κλείσουμε την αξιολόγηση από τη δική μας μεριά, παίρνοντας επιπλέον μέτρα που αφορούν ολόκληρο τον ελληνικό λαό, όχι. Όχι, άρα, σε αυτό το επίπεδο, εμείς τι κάνουμε, τι κάνεις με αυτό, να χρησιμοποιήσω κάτι που είπε και κάποιος άλλος για άλλο θέμα τώρα. Προσπαθείς, παλεύεις, ώστε από τη μία μεριά να κλείσει, από την άλλη μεριά να μην πάρεις επιπλέον μέτρα. Αλλά χάνουμε. Σε αυτό το διάστημα όλο η οικονομία βυθίζεται, κύριε Υπουργέ. Έτσι λένε όλοι οι παραγωγοί. Δεν το λένε οι αριθμοί. Δεν το λένε οι αριθμοί. Τι αριθμοί, εξαρτάται πώς το διαβάζεις. Ξέρετε, εγώ μπορώ να συμμεριστώ την αγωνία, όχι τη δικιά σας μόνο, αλλά ενός κόσμου. Γιατί αν δει κανένας το 2016 και κατά τεταρτημόρια, θα δει ότι υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα σε επίπεδο οικονομίας προς το καλύτερο. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Το και θα καταγραφεί μια ανάπτυξη. Και αυτό που σκέφτομαι, ότι το να μπούμε ξανά σε μια διαδικασία αμφιβολίας δεν συμφέρει ούτε την Ελλάδα, αυτό θα μου πείτε μας ενδιαφέρει εμάς, ούτε την Ευρώπη. Ναι, αλλά επειδή υπάρχουν σενάρια, κύριε Υπουργέ, πρέπει να απαντήσετε. Εάν δεν κλείσουμε, χτύπα ξύλο. Θα έχουμε το επόμενο βήμα, το οποίο για την κυβέρνηση ποιο θα είναι. Θα πάμε σε άλλου τύπου πολιτικές εξελίξεις, σε άλλες διαδικασίες. Ο κ. Βλαβουράρης άφησε ανοιχτό ακόμα και τον ενδεχόμενο νέο δημοψηφίσματος. Τι σκέφτεστε? Εγώ λέω το εξής. Και θέλω να είμαι καθαρός. Ότι πρώτον, όποιος πάει στη μάχη για να πεθάνει ή για να μην επιτύχει, δεν κάνει για πόλεμο. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και αυτή είναι η λογική μου. Το δεύτερο ζήτημα, επειδή το ακούω, αλλά όταν κάθομαι στο σπίτι μου ή οπουδήποτε στο γραφείο μου και βάζω τα πάντα που λέγονται
στο τραπέζι, τα πάντα, όχι το καθένα ξεχωριστά, δεν βγάζει άκρη. Τι εννοώ δηλαδή, για παράδειγμα, αν έκλεινε η αξιολόγηση επειδή θα κάναμε εκλογές, λέω για παράδειγμα που ζητάει η νέα, αν έκλεινε η αξιολόγηση να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε. Ποιος μου λέει ότι θα κλείσει η αξιολόγηση ή δεν θα γίνει μια καταστροφική καθυστέρηση σε αυτό το... Μα γι' αυτό σας κατηγορούν. Για την καθυστέρηση σας κατηγορούν, κύριε Υπουργέ. Λέω, αυτό επιφέρει νέα βάρη στην οικονομία. Το πρόβλημα αυτό είναι, κύριε Υπουργέ, ότι η καθυστέρηση κατά κύριο λόγο οφείλεται και κατά τη γνώμη μου έχει και πολιτικό χαρακτήρα και ιδεολογικό δυστυχώς χαρακτήρα. Α, έτσι λέτε, σας πιέζουν. Οφείλεται όχι στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά οφείλεται στη διαφωνία ανάμεσα. Ναι, αλλά γιατί δεν το λέτε καθαρά, να ρωτήσω καθαρά. Αν αυτό, σε όλη αυτή τη διαδικασία, η κυβέρνηση, εσείς που είστε υπουργός της κυβέρνησης, βλέπετε την πολιτική πρόθεση από την πλευρά της Γερμανίας ή άλλων δυνάμεων να υπονομεύσουν την κυβέρνηση, να την ρίξουν. Έχω ακούσει και βουλευτές σας να λένε ότι στόχος των Γερμανών είναι να πέσει η κυβέρνηση. Εγώ δεν θα έβλεπα συμφέρον για τη Γερμανία να μπει σε ένα τέτοιο αγώνα. Και επειδή οι Γερμανοί πολιτικοί στο τέλος της ημέρας είναι πραγματιστές, πέρα από τις προσπάθειες που κάνουν στο κάτω-κάτω της γραφής για να βοηθήσουν και την αντίληψή τους για την Ευρώπη, νομίζω θα συνταχθούν σε αυτό που είναι λογικό. Και το λογικό, και θα το δείτε στο τέλος του 2017, κάνουμε και ένα τραπέζι εκείνο τον καιρό, τότε, ναι, με μια άλλη εικόνα της Ευρώπης, που θα έχει βγει μέσα από τις εκλογές, ότι τα πράγματα στην Ευρώπη θα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν μπορώ να πω, με προλάβατε, αν σε επίπεδο πολιτικής, άρα και οικονομίας, θα είναι καλύτερα ή χειρότερα. Δεν μπορώ να το πω. Ναι. Παλεύω για το καλύτερα. Και βεβαίως θα επηρεαστούν το 2017 και από την πρακτική πια πολιτική Τραμπ. Μήπως εμείς επενδύουμε συνεχώς σε ένα μέλλον το οποίο έρχεται όλο και χειρότερο για μας, κύριε Υπουργέ? Έχει αποδειχθεί από το παρελθόν ότι όσο καθυστερούσαμε, και όχι μόνο εσείς και άλλες κυβερνήσεις, τα ίδια και χειρότερα κάνανε σε μερικές περιπτώσεις. Λέω, έχει αποδειχθεί ότι κάθε φορά έρχεται κάτι χειρότερο. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ότι η δική μας κυβέρνηση την υπογραφή που έχει βάλει προσπαθεί με νύχια και με δόντια, με δυσκολίες και ευκολίες, και τις κάνει πράξη. Την κάνει πράξη. Σε όλο της το εύρος και όχι σε μερικό. Και αυτό έχει αναγνωριστεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ότι οι συμμαχίες σε μια κατεύθυνση, λέω στο σύνολο, στην Ευρώπη, σε επίπεδο Ευρώπης, έχουν αλλάξει. Και το τρίτο, ότι έχουν εμπλακεί ή εμπλέκονται, και αυτό θα το δούμε από το τέλος του Γενάρη και μετά, και νέοι παίχτες στο παιχνίδι. Νέοι παίχτες είναι, θα έλεγε κανένας, και η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ της Αμερικής. Από την άλλη μεριά είναι και η νέα κατάσταση, η διεθνής χρηματοοικονομική, η οποία μετά από ένα κύκλο σε σχέση με την κρίση, πάλι αρχίζει και σκέφτεται. Άρα δεν αφορά μόνο εμάς το όλο παιχνίδι, έχει... Το μεγαλύτερο λάθος, κύριε Λιτζή, που θα θεωρούσα σε οικονομικό επίπεδο, ήταν σε όλη αυτή την κατάσταση να επικεντρωθούν στην Ελλάδα. Η δική μου γνώμη είναι ότι σε όλη αυτή την κατάσταση και με αυτά που γίνονται ιδιαίτερα στην Ιταλία και στην Ισπανία, μην μπαίνουμε μόνο... Όχι, εντάξει, αλλά βλέπετε όμως ότι υπάρχει μια τάση... Θα ήταν αυτές οι εκλογικές διαδικασίες να έχουν δυνατό στοιχείο και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και στη Γαλλία, ότι μέσα από μια πολιτική με λάθη και με κέρδη, η Ελλάδα... Είναι το βασικό πρόβλημα. Έλυσε βασικά, έκανε βήματα μπροστά και έλυσε το βασικό πρόβλημα. Πάμε σε άλλα θέματα. Μια και λέγατε για παίχτες. Ένας κεντρικός παίχτης που μας αφορά είναι στην περιοχή μας και είναι η Τουρκία. Ναι. Και θέλω λίγο την απάντησή σας στις αιτιάσεις που ηγέρθησαν από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το πρόγραμμα που υπήρξε από ελληνικής πλευράς για νησιά που είναι ακατοίκητα, για την ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει, ορισμένων νησιών δικών μας και τις αντιδράσεις που υπήρξαν από την πλευρά της Τουρκίας. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε γι' αυτό? Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Οπότε είδα το μάζεψε ο Σαντορίνιος. Γι' αυτό το ρωτώ τον Υπουργό. Ο Νεκτάριος έδωσε μια πιο συγκεκριμένη και πιο συγκροτημένα στο τι εννοούσε. Εγώ μπορώ να απαντήσω από την μεριά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και κατά το μέτρο της αρμοδιότητας. Το εξής, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας είναι δεδομένα, δεν μπαίνουν σε τραπέζι,
και συγχρόνως κατοχυρώνονται από διεθνείς συνθήκες. Σε αυτή τη λογική, και όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχουμε δύο επιπέδους κυριαρχία. Την εσωτερική, που έχει να κάνει με το πώς κυριαρχούμαστε εσωτερικά, και την εξωτερική, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν δεχόμαστε και δεν ανεχόμαστε στον τρόπο που κάνουμε την εσωτερική μας πολιτική και κυριαρχία, πώς να το πει κανένας, παρεμβάσεις έξωθεν. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι μια ολοκληρωμένη απάντηση στο ερώτημα. Όποιος έχει δικό του εσωτερικό πρόβλημα, ας το λύσει. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, στον τομέα σας. Επειδή υπάρχει μια πληροφορία που κυκλοφορεί τελευταίες ώρες ότι επίκειται κυσαία, ίσως και σήμερα, για έκτακτες κρίσεις. Ισχύει ή όχι? Όταν επίκειται κυσαία, βγαίνουν τα αποτελέσματά του σε μια δημοσιότητα. Ναι, όχι, λέω αν σκοπεύετε να προχωρήσετε. Σήμερα, αύριο. Κοιτάξτε να δείτε, κυσαία γίνεται. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το ζήτημα. Εντάξει, εντάξει. Κατανοητό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να συνδέσουμε λίγο το θέμα με την Κύπρο. Να συνδέσουμε το τουρκικό με το κυπριακό και τις συνεχιζόμενες συζητήσεις. Και το προσφυγικό όμως. Όλα αυτά δεν είναι. Στο κυπριακό είναι λυμμένη η ιστορία. Μην μου απαντήσετε με τον κλασικό τρόπο η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρατάσσεται, διότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα που μας αφορούν και ως χώρα. Τα ζητήματα εγγυήσεων, ασφάλειας κτλ. Εμείς είμαστε σε πλήρη σύμπτωση απόψεων, χειρισμών και κατευθύνσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία πρώτον και δεύτερον. Υπάρχει θέμα με τον Υπουργό? Αρχίζοντας από το τέλος. Το τέλος για το θέμα με τον Υπουργό, όχι. Νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο κάνει την δουλειά του. Και είμαστε σε πλήρη συντονισμό ενεργειών και δράσεων με τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι θέλει και μια δεύτερη σκέψη, ρε παιδί μου, όταν κάποιος γράφει κάτι ή λέει κάτι. Μην, χωρίς ακόμα και να το θέλει, να παίζει το προβλήμα. Παιχνίδι του άλλου, ας πούμε. Από αυτό το λέω. Τώρα, πάμε τώρα στο ίδιο το κυπριακό. Εδώ λύση, εμείς έχουμε λύση. Σου λέει ο άλλος λύση. Όλη η λύση, θέλουμε, η λύση είναι πια, κατά τη γνώμη μας, πολύ συγκεκριμένη και αντιστοιχεί στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στο όλο έδαφος δεν ισχύει, αλλά σε μέρος του εδάφους, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έτσι. Δηλαδή, στην κατεχόμενη Κύπρο δεν ισχύει, αυτό πράγμα. Αντιστοιχήσεις πάνω σε αυτό μπορεί να βρει κανένας με την αντίστοιχη ιστορία του 90-92 της Γερμανίας. Δηλαδή, το 90 έχουμε συμφωνία για ενοποίηση της Γερμανίας. Το 92 ενεργοποιείται το ευρωπαϊκό δίκαιο στην Ανατολική Γερμανία. Τι έχει γίνει το 92? Φεύγουν τα ξένα στρατεύματα από την Ανατολική Γερμανία. Άρα, ποτέ δεν θα βρεθεί λύση ώστε σε αυτό το επίπεδο το ευρωπαϊκό δίκαιο, αν δεν αποχωρήσουν τα ξένα στρατεύματα. Το δεύτερο ζήτημα είναι το ζήτημα της ασφάλειας και των εγγύησεων. Η δική μας γνώμη, και νομίζω είναι η σωστή γνώμη αντίστοιχα και με το διεθνές δίκαιο, είναι ότι είναι ικανή εγγύηση η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ. Άρα, θα πρέπει να λύσουμε το εξής ζήτημα. Υπάρχουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ, οι οποίες διαμορφώνουν διεθνές δίκαιο. Δυστυχώς το διεθνές δίκαιο δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει εργαλεία για να κάνει πράξη. Αλλά αυτές πρέπει να εφαρμοστούν. Πάνω σε αυτή τη λογική των εγγυήσεων και της τέτοιας ασφάλειας, εσωτερικά στην Κύπρο βλέπουν το ζήτημα το εδαφικό, το πολιτικό, δηλαδή τον τρόπο διακυβέρνησης, και το οικονομικό με την έννοια του περιουσιακού αλλά και, και της διαδικασίας προτίμησης. Σε αυτά τα ζητήματα, τα τρία που έλεγα, που είναι και αυτά που συνεχίζονται. Ναι, όχι, μα αποφασίζει η Κύπρος. Σε αυτά τα τρία είναι η θέση είναι της Κύπρου, όλα αυτά που λέτε. Ναι. Είναι έτσι. Ναι. Άρα έχουμε ταυτόσιμες θέσεις. Έχουμε ταυτόσιμες θέσεις. Δεν πάω στα πιο ειδικά πράγματα ή στις λεπτομέρειες, γιατί αυτά είναι η υπόθεση της κυβέρνησης, του Υπουργείου Εξωτερικών και αντιστοίχως. Αλλά έχουμε μια πλήρη συνεννόηση. Γι' αυτό ήθελα να πω, επειδή το είπατε σωστά, η γενική αναφορά
κάποιος αποφασίζει, κάποιος ακολουθεί. Αν κάποιος τη δει, θα έλεγε κανένα στο βάθος της, θα δει ότι δεν είναι γενική αναφορά αυτή. Πρέπει να συνεννοείσαι πάνω σε αυτά τα πράγματα. Και σε όλες τις κατευθύνσεις. Πού είναι το κακό της όλης ιστορίας, όχι ανάμεσα σε εμάς, αλλά είναι οι δηλώσεις ότι δεν θα φύγει οι Τούρκοι στρατιώτες από την. Το είπε ο Ερντογάν. Αυτό δεν βοηθάει ούτε τη συζήτηση. Ο Κοτζιάς, γιατί ενοχλεί, δεν έχουμε καταλάβει και θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Τι συμβαίνει, έχει λίγο πιο προωθημένη θέση, τι συμβαίνει. Εγώ φαντάζομαι ότι το βάρος της Ελλάδας, και δεν είναι θέμα του Νίκου του Κοτζιά, αλλά οποιοδήποτε πιθανά άλλο που βρισκόταν εκεί πέρα, ενοχλεί σε σχέση με την επιμονή μας, και νομίζω ότι είναι σωστή επιμονή, να λυθεί στα ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια το ζήτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας κατηγορούν περίπου ότι έχετε θέσεις οι οποίες είναι σκληρές. Ναι. Αυτό λένε και για τον κύριο Κοτζιά. Ότι ο Κοτζιάς είναι ένας άνθρωπος που έχει μια αντίληψη που δεν αλλάζει. Την έλεγε και παλιότερα, πριν γίνει υπουργός. Ότι εμείς είμαστε και τώρα. Πιο σκληροί από τους Κύπριους. Ότι είμαστε πιο σκληροί εμείς και επομένως αυτό είναι το φρένο στο Κυπριακό. Εμείς φταίμε και όχι οι άλλοι. Γι' αυτό τα ρίχνουν στον Κοτζιά. Κοιτάξτε τις δηλώσεις του Νίκου, του Κοτζιά. Κοιτάξτε και τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας και του. Κοιτάξτε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού ή του Έλληνα Προέδρου. Και κοιτάξτε και τις δηλώσεις του αντίστοιχου. Θα δείτε ποιος είναι σκληρός και ποιος δεν είναι σκληρός. Όμως, ήθελα να πω, στα ζητήματα του διεθνούς δικαίου, στα ζητήματα του να βρεθεί κάπου μια λύση η οποία θα παράξει σταθερότητα στην περιοχή, τι πάει να πει σκληρός και μη σκληρός. Θα πρέπει να επιμείνεις σε αυτό το πράγμα. Από την άποψη αυτή, λοιπόν, η σκληρή άποψη που διατηρεί η Τουρκία σε συζητήσεις για το Κυπριακό, κατά τη δική σας εκτίμηση, μπορεί να οδηγήσει και σε μια σκλήρυση της πολιτικής στο προσφυγικό. Κατά τη δική μου την εκτίμηση, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της Τουρκίας. Όχι, αλλά λέω, μπορώ να πω ότι εμείς εκτιμάμε ότι μπορεί να το σκληρύνουμε και επομένως είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Η συνεργασία της Τουρκίας στο προσφυγικό, στη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, είναι απαραίτητη πρώτα και κύρια για την Τουρκία. Ή για να παραφράσω κάτι που υπόθηκε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Αλλά με τον δικό μου τον τρόπο, η Τουρκία δεν θα είναι ποτέ ολόκληρη αν δεν προσανατολιστεί προς την Ευρώπη. Θυμόσαστε τι υπόθηκε, ότι η Ευρώπη δεν θα είναι ολόκληρη. Εγώ λέω ότι το αντίθετο. Αλλά ξέρετε, θα σας πει κάποιος ότι με την κουβέντα που κάνουμε, ας πούμε, στο Κυπριακό, να σας πω και μια πιο ακραία άποψη που έχω ακούσει. Με την κουβέντα που κάνουμε για το Κυπριακό και το ενδεχόμενο να αποδεχθούμε την παρουσία έστω και για ένα αλφα χρονικό διάστημα τουρκικών στρατευμάτων, τα οποία σταδιακά θα μπορούσαν να αποχωρήσουν, ουσιαστικά βάζουμε εμείς την Τουρκία στην Ευρώπη. Καταρχήν, αυτό που λέτε είναι, θα έλεγε κανένας, ένα δευτερεύον ζήτημα, μια συνολική διαπραγμάτευση. Έτσι δεν είναι. Άρα, εγώ δεν μπορώ να ξέρω, ούτε θέλω να προδικάσω αυτή τη στιγμή. Αυτό που εγώ θέλω να πω, ότι η λύση βρίσκεται στο να υπάρχει ένα καθεστώς που αφορά το διεθνές καθεστώς, όπου η Κύπρος δεν θα χρειάζεται ούτε εγγύησης και δεν θα έχει ξένα στρατεύματα στο έδαφος. Κύριε Υπουργέ, είναι το βασικό. Ναι. Τώρα, πώς θα γίνει ένα πραγματάκι, ένα βήμα, δεν είναι εκεί το. Έχουμε δρόμο ακόμα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δυστυχώς δεν έχουν λυθεί άλλα. Για το προσφυγικό, να το συνεχίσουμε λίγο, δεν ολοκληρώσαμε πριν, κύριε Υπουργέ, διότι τι βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε συνεχώς προβλήματα, παραλήψεις και κενά, που στο τέλος της διαδρομής έρχεται ο στρατός για βοήθεια. Έτσι έγινε και τώρα. Και δεν ξέρω αν θα έχετε και μια γενικότερη εμπλοκή. Τι θα εμπλακείτε περισσότερο ως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην επίλυση του προσφυγικού. Και άκουσα και μια κριτική και για το Υπουργείο Άμυνας επί του θέματος. Γιατί, παιδιά, δεν δώσετε το πλοίο. Ναι, ναι, την άκουσα ναι. Και εγώ. Ναι. Νωρίτερα. Την άκουσα και εγώ. Εγώ, καταρχήν, και εγώ και ο Γιάννης Μουζάλας, είπαμε και τοποθετηθήκαμε και αυτοκριτικά, αν θέλετε, για την κατάσταση η οποία υπάρχει στη Μόρια και υπάρχει και στα νησιά. Δεν τα πήγατε καλά τώρα, μα τα ψέματα. Εγώ μίλησα ότι πιαστήκαμε και απροετοίμαστοι. Έκανα πολύ προσοχή πάνω στη δουλειά του επίγοντος που πρέπει να γίνει. Ας πούμε, να σας πω ένα πράγμα που ίσως δεν ξέρετε, δεν έχει πάρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια έκταση. Χτες και προχτές έγινε μεταφορά νέων υλικών στην Λέσβο και στην Σάμο. Πάλι μπορεί να μου πει κανένας γιατί δεν έγινε πιο πριν, αλλά εντάξει. Ναι, ναι.
Λέω λοιπόν, μην κρύψουμε το κεντρικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα νησιά. Mm-hmm. Και το κεντρικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα νησιά είναι να εφαρμοστεί με ολοκληρωμένο τρόπο η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Mm-hmm. Αυτό είναι. Μπορεί να βάλει και ο άλλος και κάποιους αστερίσκους στη λογική του ΣΥΝ και να γίνει και αυτό. Αλλά αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα που εμπλέκει το θέμα της ασύλου, του ασύλου, εμπλέκει τη διαδικασία, αν θέλετε, της κράτησης αυτών που έχουν να επιστραφούν και εμπλέκει την καλή συνεργασία τριών παραγόντων. Της Frontex, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Βάλετε τα σε όποια σειρά θέλετε. Ωραία. Αυτό όμως είναι το κυρίαρχο. Πάμε τώρα στο άλλο. Κοιτάξτε, όταν λέμε... Στην εμπλοκή σας, λέτε. Εμείς πάντοτε θα εμπλεκόμαστε, όχι μόνο στο προσφυγικό, αλλά και σε άλλα ζητήματα, στα οποία χρειάζεται η βοήθειά μας μετά από παραγγελία της κυβέρνησης. Έγινε και με το Κερικό, έγινε και με πολλά. Και εντάξει. Στη Σκόπελο, και στην Αλόνισο, και στην Κίμη. Είχατε εμπλοκή και σοβαρή εμπλοκή. Εμπλακήκαμε. Και στις, άλλο το προσφυγικό άρα, τώρα. Άρα μιλάμε και, για τα εκεί, και εκεί θα βοηθάμε. Το 2016, και δεν ξέρω κατά οι ένοπλες δυνάμεις όχι απλώς ενεπλάκησαν, αλλά δημιούργησαν κέντρα φιλοξενίας, δημιούργησαν hot spot κτλ. Εμείς την υποστήριξή μας θα συνεχίσουμε να την παρέχουμε. Μάλιστα. Στο βαθμό που αυτό μας ζητιέται. Δηλαδή, άλλωστε είναι και ένα αγκαίο, γιατί εμείς έχουμε συνταγματικά κύρια αποστολή. Δεν λέω ότι άλλες είναι δευτερεύουσες. Λέω όμως ότι κάθε φορά πρέπει να μας ζητιέται. Περίπτωση να μεταφερθεί ο κόσμος από τα νησιά στην Ενδοχώρα υπάρχει, κύριε Υπουργέ? Στο βαθμό που ο καθένας παίρνει το λευκό χαρτί που λέει ότι πλέον σε πρώτο επίπεδο, βεβαίως μεταφέρεται. Αυτό μπορεί να γίνει σε 10 χρόνια έτσι όπως το πάτε. Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται. Έχουμε 7.000, 7.500 λένε άλλοι, χιλιάδες στα νησιά και όχι 5 που λέτε εσείς. Με αυτούς τους ανθρώπους τα νησιά μας δεν μπορούν να αντέξουν. Κάτι πρέπει να κάνετε. Δεν ξέρω πόσο λένε 7.500 ή 5, αλλά είναι μικρή αριθμή. Όχι, για τη Λέσβο μιλάω. Λέω κι εγώ, τρελάθηκα. Μόνο για τη Λέσβο. Πώς έγινε αυτό το θαύμα, ας πούμε. Λέω το εξής. Ότι εγώ ξαναείπα να ολοκληρωμένα να εφαρμοστεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Και σε αυτό να στοχοπροσιλωθούμε όλοι. Έβαλα ένα συν. Η Τουρκία είναι το πρόβλημα. Εμείς μπορούμε να συμμορφωθούμε. Δεν είναι μόνο η Τουρκία. Mm-hmm. Συγχωρείτε, είναι και το γεγονός ότι για πάρα πολλούς μήνες δόθηκε η απαραίτητη βοήθεια από τη μεριά της Ευρώπης. Με τεχνικό προσωπικό. Δεύτερο, ναι, μέχρι τα τώρα, τα λεφτά, ο αναγκαστικός καταμερισμός. Ο αναγκαστικός καταμερισμός. Είναι οι καταγγελίες, μισό λεπτό. Ισχύουν οι καταγγελίες που έχουν υπάρξει από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι διορίζονται άνθρωποι να πηγαίνουν να υπηρετούν εκεί για να μην κάνετε τη δουλειά αυτή εσείς. Και δεν κάνουν τίποτα. Και δεν κάνουν τίποτα. Δεν πατάει άνθρωποι. Περιμένουμε, λέει, να πληρωθούμε. Εμείς κάναμε το εξής και σας λέω. Δηλαδή, αν σας φωνάξουν στο βαθμό της δικής μου. Ο δεύτερος λόγος του 265 Μυτιλίνη τραβάτε να βοηθήσετε εκεί, διότι δεν. Και εκεί έπρεπε να είναι άλλοι 50 οι οποίοι έχουν προσληφθεί. Εσείς δεν έχετε ένα λόγο. Κοιτάξτε, στο μέτρο της δικής μας εμπλοκής και ιδιαίτερα της δικής μου εμπλοκής, περίπου πέρσι το Μάρτιο, βγήκε ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Εργασίας για την συμμετοχή, για τις προσλήψεις, για δουλειά στα κέντρα φιλοξενίας και στα hot spot. Ήδη έχουμε παρατηρήσει ότι αυτό το πράγμα που λέτε σε πολλές περιοχές είναι αλήθεια. Δηλαδή, ενώ προσλήφθηκαν, γιατί αυτή η διαδικασία γίνεται μέσα από τους δήμους, προσλήφθηκαν για τα κέντρα φιλοξενίας, δεν πηγαίνουν όλοι στα κέντρα φιλοξενίας κατά κύριο λόγο γιατί δεν υπάρχει μια οργανωμένη δομή για το πώς θα λειτουργήσουν στα κέντρα φιλοξενίας. Γιατί το θέμα δεν είναι που κάθονται, αλλά που δουλεύουν. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Σε αυτό προσανατολιζόμαστε και με την, βεβαίως με τον Γιάννη Μπουζάλα, αλλά και με την Εύφη την Αξιόλου και την Ράνια την Αντωνοπούλου που έχουν τις αντίστοιχες, για να δούμε πώς αυτό θα λυθεί. Πρακτικά. Άρα γιατί... ο Μουζάλας παραμένει στη θέση του, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γιατί να μην παραμείνει. Ναι, δεν ξέρω. Ρωτάω. Γιατί πολλοί παραμένει. Ζητούσαν παραιτήσεις και οι εξωματικές αντιπολίτευσεις κλπ. Εντάξει, τώρα. Αργείτε πάντως. Με συγχωρείς, αλλά. Να σου πω κάτι. Αν η παραίτησή μου, η δική μου, όχι του Γιάννη Ασφάλιση, η δική μου, έλυνε το προσφυγικό ζήτημα,
Να σε σίγουρο ότι αύριο το πρωί θα είχα βαρεθεί. Οι πολιτικές ευθύνες δεν εμπεδώνονται έτσι όπως το λέτε. Και κάθε φορά οι πολιτικές ευθύνες οδηγούν σε παρέτηση. Όχι, αλλά κάποιες φορές πρέπει να οδηγούν. Όμως αλλιώς, σου λέει ο άλλος. Διότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα δεν είναι τωρινό. Σέρνει πίσω μήνες. Και υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις ένα σχεδιασμό. Αυτόν τον έρμο το σχεδιασμό να τον ακολουθείς, να βλέπεις αν έδωσε αποτελέσματα και ταυτόχρονα να συγκεντρώνει. Σχεδιασμός λοιπόν της κυβέρνησης για τα νησιά. Σχεδιασμός της κυβέρνησης για τα νησιά. Όταν βγαίνουν 10 αποφάσεις για το άσυλο την εβδομάδα. Ήταν και είναι, όσο αφορά αυτό και για να προχωρήσει από τη δική μας τη μεριά το ζήτημα της ολοκληρωμένης εφαρμογής της συμφωνίας. Είναι σε κάθε νησί να υπάρχει ένα ή δύο στα μεγαλύτερα νησιά hot spot και ένα κέντρο κράτησης. Απόφαση όλων των δημοτικών συμβουλίων των νησιών είναι να μην γίνουν αυτά. Και αρχίζεις και κουβεντιάζεις τώρα και προσπαθείς με συνένεση να το λύσεις. Να σας πω και δεν ξέρω ότι θα κάνει λίγο. Θα γίνει λίγο τώρα. Εγώ θεωρώ ότι τα χρονικά όρια της προσπάθειας συνένεσης πρέπει να είναι και κάπως σαφώς προδιορισμένα. Μα καλά το λέτε. Δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε πάντοτε επί της συνένεσης και μετά να παίρνονται αποφάσεις. Πολύ περισσότερο όταν αυτό που θα πάει να φτιάξεις δεν είναι ούτε της αρμοδιότητας της αυτοδιοίκησης, ούτε του χώρου της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται. Λέσβο το λέτε αυτό κυρίως, γιατί εκεί υπάρχουν αντιδράσεις. Και γιατί και οι άλλοι. Και οι άλλοι. Δεν μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να είναι ένα στρατόπεδο ή κάτι άλλο των ενόπλων δυνάμεων. Να το συζητάς γιατί θέλεις πάντοτε και την κοινωνική και τη θεσμική. Άλλο η κοινωνική, άλλο η θεσμική. Αλλά πρέπει αυτό να το ορίσεις. Επομένως, στο τέλος του δρόμου να προχωρήσετε. Αυτό μας λέτε. Τελευταία ερώτηση για το μισθολόγιο, γιατί ρωτούν πολλοί φίλοι στρατιωτικοί εδώ. Τι θα γίνει. Και τα ασφαλιστικά τους. Περάστε στον εύκολο. Λοιπόν, έχω ξεκαθαρίσει πόσες φορές δεν ξέρω ότι τα πράγματα συνεχίζουν ως έχουν και στο βαθμό που θα υπάρχει ειδικό μισθολόγιο στο επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουν έστω και ένα ευρώ μείωση του μισθού τους όσοι είναι αυτή τη στιγμή στο μισθολόγιο των απλών δυνάμεων. Σαφές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.